Τρεις οι σημερινές προτάσεις μας. Αρχίζουμε από τον ντέρμπι της Τουρκίας, Γαλατά Σαράι, Φενέρμπαχτσέ. Ακριβώς. Έχοντας μελετήσει αυτό το παιχνίδι περιφερειακά, βλέπουμε ότι η Γαλατά Σαράι έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Τουρκία. Άνετο πέρασμα από την έδρα της πρωταθλήτριας Τουρκίας, της Μπασάκσεχίρ, την προηγούμενη αγωνιστική. Πιο ποιοτικό ρόστερ από τη Φενέρμπαχτσέ, η ομάδα του Τερίμ. Σε κακή κατάσταση, θα έλεγα, απογοήτευσε την προηγούμενη αγωνιστική. Γενικότερα δεν τα πάει καλά, ασχετά αν έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Και ενώ είναι ντέρμπι, έχω την εντύπωση ότι θα το πάρει η Γαλατά Σαράι, ο Άσος στο 2-0-5. Η δεύτερη επιλογή είναι η κόντρα της Σεβίλης στο παιχνίδι με την Κάντιθ. Είναι κουρασμένη η Σεβίλη, έπαιξε παράταση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην Bayern. Έχει ποιότητα η Σεβίλη, όμως η Κάντιθ έχει την ψυχολογία από το γεγονός ότι προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Ουέσκα. 2-0 κέρδισε. Και τον Εγρέδο στην επίθεση, ο οποίος σκόραρε και την προηγούμενη αγωνιστική. Εδώ επιλέγουμε να μην κερδίσει η Σεβίλη, άσο ή χ δηλαδή. Ναι. Σε απόδοση, καλή απόδοση. Του 2-10. Σίγουρα οι αποδόσεις που δίνουμε εμπεριέχουν ένα ρίσκο. Δεν λέμε, ας πούμε, ότι θα κερδίσει μια ομάδα φαβορή. Και μόνο που βρήκαμε τη Στουτγκάρντη χθες σε απόδοση 3, ναι. Μας τα κάτι ήταν, προχωράμε. Κάτι ήταν. Συμφωνώ. Χέρακλες Αϊτχόφεν από το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Τρένο η Αϊτχόφεν μέχρι στιγμής. Όχι μόνο κερδίζει, πετυχαίνει και πολλά γκολ στα παιχνίδια της. Όπως πολύ σωστά λες, 4 συνεχόμενα διπλά. Έχει 7 στις 10 νίκες εκτός έδρας με τη Χέρακλες τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ και εκείνη στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, αλλά και στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, έχει 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Είναι γκράντε φαβορί και γι' αυτό πηγαίνουμε με διπλό ημίχρονο και διπλό τελικό σε απόδοση 2,5. Για να ανέβει η απόδοση, ρισκάρουμε λίγο να κερδίζει η Αϊτχόφεν τους Μιντ από το ημίχρονο. Συνοπτικά οι τρεις σημερινές προτάσεις. Γαλατά Σαράι, Φενέρμπαχτσέ, άσος του 2-0-5. Κάντιθ Σεβίλη, διπλή ευκαιρία, άσοχη σε απόδοση 2-10. Και Χέρακλες Αϊτχόφεν, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, στην πολύ καλή απόδοση του 2-50. Ίσως το συνθετικό τερέν της Χέρακλες να εμποδίσει λίγο την Αϊτχόφεν, αλλά είναι σε θέση να πάρει το παιχνίδι και από το πρώτο μέρος ειδικά. Πέραν της κάρτας, βέβαια, υπάρχει να πω και στο Instagram η δυνατότητα να μας ακολουθείτε. Κάνουμε ένα live την Παρασκευή, στο οποίο έχουμε bonus ακόμα μία πρόβλεψη στην σελίδα μας στο Open Sport.